Σε βαρύ κλίμα, με τον πατέρα του Βαγγέλη Γιακουμάκη στα όρια της κατάρρευσης και τους 9 κατηγορουμένους απόντες, η δίκη για τα 23 κρούσματα κακοποίησης που περιγράφονται στη δικογραφία που έχει συνταχθεί αναβλήθηκε για τις 8 Απριλίου. «Θέλω να αποδοθεί δικαιοσύνη για το παιδί μου. Ζούμε ένα Γολγοθά όλα αυτά τα χρόνια». Τραγικές φιγούρες οι γονείς και οι αδελφοί του 20χρονου Βαγγέλη προσήλθαν το πρωί στο δικαστικό μέγαρο των Ιωαννίνων με την ελπίδα ότι ακριβώς 4 χρόνια μετά από τον εντοπισμό του άψυχου σώματός του θα άκουγαν κάποια εξήγηση για όσα έχουν αποκαλυφθεί και δείχνουν ότι πριν το δραματικό φινάλε στη ζωή του παιδιού τους, ο 20χρονος βίωσε ένα απίστευτο εφιάλτη. Μέσα από συστηματικές επιθέσεις όπως αυτή που έχει αποτυπωθεί σε ένα από τα βίντεο που έχουν στα χέρια τους οι εισαγγελικές αρχές. Ενώ ειδοποίησα και μάλιστα με τη σοβαρότητα την ακραία, δηλαδή όταν λες το διευθυντή και στην υπεύθυνη της εστίας ότι προσέχετε το παιδί γιατί ή θα το χτυπήσουν σοβαρά ή θα το σκοτώσουμε. Επιθυμία των κατηγορουμένων ήταν να ξεκινήσει η δίκη για να φανεί η αλήθεια, δήλωσε ο Γιώργος Κοκοσάλης, ο οποίος υπερασπίζεται 3 από τους 9 νεαρούς κριτικούς, 21 έως 25 ετών σήμερα, που καλούνται να λογοδοτήσουν για όσα τους αποδίδονται. Επιθυμία όλων των κατηγορουμένων ήταν να γίνει αυτή η δίκη και να ξεκινήσει. Κάποιοι δεν θέλαν να γίνει αυτή η δίκη και γι' αυτό δεν ήρθαν να εισφέρουν τη μαρτυρία τους. Το ότι είναι μάρτυρας κάποιος σε οποιαδήποτε ποινική δίκη είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του. Έξω από το δικαστικό μέγαρο των Ιωαννίνων, αίσθηση προκάλεσε το πανό που αναρτήθηκε με τη φωτογραφία του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Οι δηλώσεις του συνηγόρου της οικογένειας Γιακουμάκη στην Κρήτη TV τα προηγούμενα 24 ώρα αποδείχτηκαν προφητικές, καθώς εκτός από τους κατηγορουμένους απουσίαζαν και σημαντικοί μάρτυρες. Κλαίγανε με την ψυχή τους, με αναφιλητά. Και ήταν οι μόνοι οι οποίοι υποφέραν. Mm-hmm. Ήταν οι μόνοι οι οποίοι βιώναν με απόλυτο πόνο. Παρ' όλα αυτά όμως δεν έχουν αντίρρηση ή στην αναβολή ή στην εκδίκαση. Mm-hmm. Την αλήθεια θέλουν. Την αλήθεια θέλουν. Και λυπούνται πάρα πολύ για την απώλεια του αγαπημένου τους φίλου και ότι η υπόθεση αυτή, όπως έχει στοιχειοθετηθεί, όπως έχει παραπεμφθεί, θεωρούμε ότι δεν είναι απόρρια πράγματι του αποδεικτικού υλικού της δικογραφίας. Το δικαστήριο οδηγήθηκε στην απόφαση της αναβολής της δίκης εξαιτίας της απουσίας σε 9 εκ των 20 μαρτύρων. Μόνο μία μάρτυρας ήταν δικαιολογημένα απούσα και το δικαστήριο επέβαλε πρόστιμο στους υπόλοιπους 8, κρίνοντας ότι η απουσία τουλάχιστον 4 μαρτύρων είναι κρίσιμη για τη δίκη, καθώς πρόκειται για τον συγκάτοικο του Γιακουμάκη και αρκετούς συμφοιτητές του. «Δεν έχουμε σχέση με τα γεγονότα όπως αυτά αναφέρονται στο κατηγορητήριο. Ήμασταν φίλοι με το Βαγγέλη. Διασκεδάζαμε μαζί. Η απώλειά του μας συγκλώνει σε όλους. Έχουμε υποστεί ηθική απαξίωση για γεγονότα που είναι αναλυθή». Όταν διέρευσε ότι κάποιοι εκ των συμφοιτητών του αείμνηστου του Βαγγέλη είναι κατηγορούμενοι, κατανοείται ότι δέχτηκαν ισχυρές πιέσεις κοινωνικές, ηθικές κτλ. Τα παιδιά αδυνατούν να το διαχειριστούν αυτό. Κατά τούτο μιλήσαμε για bullying. Έτσι, μην διαστρεβλώνουμε τα πράγματα. Γι' αυτό το λόγο μιλήσαμε για bullying.